δεύτερη γιορτή Πάτρια. Το πατριωτικό περιοδικό Πάτρια διοργανώνει στις 21 Φεβρουαρίου τη δεύτερη γιορτή του. Το περιοδικό του Δημήτρη Παπαγεωργίου αφιερώνει αυτή τη γιορτή στον δημιουργό του και σε όλους όσους αψηφούν την κρατική τρομοκρατία και αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Οι πατριώτες εισπυρωμένοι όσο ποτέ άλλοτε γιορτάζουν όλοι μαζί και στέλνουν τα μηνύματά τους. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης, το Πάτρια εκθέτει έργα και απόψεις του πατριωτικού κινήματος. Στο σύγχρονο πολυχώρο χρώμα, Καραγιώργη Σερβίας και Λέκα, στο Σύνταγμα, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ. Εκθέσεις ζωγραφικής, σκίτσου και βιβλίου. Ομιλίες και συζητήσεις από διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Βραβεύσεις Ελλήνων με προσφορά στην πατρίδα. Μουσικό πρόγραμμα και αφιερώματα. Μια γιορτή για τους νέους. Δεύτερη γιορτή Πάτρια. Η γιορτή αυτή είναι για τον Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, πάρα πολύ ελπιδοφόρο και πολύ ευχάριστο να βλέπω τους ιδεολογικούς μας εχθρούς να σκάνε. Γιατί έχουν καταλάβει ότι μόνο τον αγώνα που κάνουμε εδώ και δύο μήνες και η κυβέρνηση ήδη υπεχώρησε πολύ και η κυβέρνηση θα υποχωρήσει κι άλλο και αν πιέσουμε λίγο περισσότερο και αν εσείς βάλετε πλάτη με τα γραπτά σας μηνύματα στο 6979-240-406, με τα email, με τις υπογραφές, με τις πορείες που θα κάνουμε, εάν βάλετε και εσείς λίγο πλάτη παραπάνω, θα το αποσύρουν στο τέλος. Τους βλέπω, τους κοιτάω στα μάτια στη Βουλή, τρέμουν. Έχουν καταλάβει την αντίδραση της κοινωνίας. Και όλοι αυτοί οι ιδεολογικοί μας αντίπαλοι που σκάνε είναι η απόδειξη του σε πόσο καλό δρόμο βρισκόμαστε. Λοιπόν, κλείνουν τα σχετικά κεφάλαια. Άλλωστε η Επιτροπή θα προβληθεί την Τρίτη το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Είναι η πρώτη κοινοβουλευτική μάχη σε επίπεδο βουλευτών, γιατί η πρώτη ήταν η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, έτσι. Που είναι τη Δευτέρα, όπου στριμώξαμε την κυβέρνηση πολύ για αυτό το θέμα. Φυσικά είχαμε τη συγκλονιστική βοήθεια της αιχμής του Δόρατος, που ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, αναμφίβολα, με μια σκληρή ομιλία κατά του μεταναστευτικού στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο σας προκαλώ να μην χάσετε. Όπως να μην χάσετε ιδιαίτερα την τοποθέτηση του κυρίου Νάκου, αλλά ακόμα περισσότερο, το νομίζω το highlight της εκδηλώσεως, ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Χατζηγάκη. Η τοποθέτηση του κυρίου Χατζηγάκη, αφού προβληθεί από το κανάλι της Βουλής η αρμόδια επιτροπή, έχω προτείνει στον πρώην να την παίζουμε 2 φορές την ημέρα στο τηλεάστη, να ακούν οι νεοδημοκράτες τι λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα στις επιτροπές. Για να παίρνετε μία γεύση, τι θα πει η αιχμή του Δόρατος αντιπολιτεύσεως. Η μάχη συνεχίζεται, ακάθεκτη, όπως την έχουμε πει, λένε στο λόγο. Στο 6979-24, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορείτε να δείτε, να ψηφίσετε για το δημοψήφισμα. Ξαναλέω, με χρέωση απλού μηνύματος. Με χρέωση απλού μηνύματος, φυσικά. Όχι από εμάς η χρέωση, χρέωση από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που κάνουν τα μηνύματα. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να το δώσουμε όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμότατα που και σήμερα είστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο τηλεάστη. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Μέχρι τότε, γεια σας.